Δείτε σήμερα στο Kitchen Lab πώς ετοιμάζουμε τους πιο ζουμερούς ντοματοκεφτέδες. Για τους ντοματοκεφτέδες θα χρειαστούμε 260 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, 200 γραμμάρια ντομάτες ψιλοκομμένες, 200 γραμμάρια ντομάτες τριμμένες, 180 γραμμάρια κολοκυθάκια τριμμένα, ένα κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, 200 γραμμάρια τυρί φέτα, 10 φύλλα δυόσμο, 6 με 7 φύλλα βασιλικό, ένα μικρό ματσάκι μαϊντανό, μία κουταλιά της σούπας ξερή ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα και 3 κλονάρια δυόσμο. Και πάμε να ετοιμάσουμε τους ντοματοκεφτέδες μας. Να σας πω ότι είναι η πιο εύκολη συνταγή ever που υπάρχει, αρκεί πάλι να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κυρίου Άκη. Λοιπόν, θέλω ένα πιρούνι και ένα κουτάλι. Πάμε τώρα λίγο να εξηγήσουμε τη φιλοσοφία από τους ντοματοκεφτέδες. Οι ντοματοκεφτέδες για να γίνουν ωραίοι πρέπει οι ντομάτες μας να είναι πάρα πολύ ώριμες. Δεν χρησιμοποιούμε έτοιμη ντομάτα, κονκασέ, χρησιμοποιούμε μόνο ντομάτες του κήπου μας. Θέλουμε πολύ ώριμες να μυρίζουν ντομάτα και μόνο τότε μπαίνουμε στη διαδικασία να φτιάξουμε ντοματοκεφτέδες. Εδώ πέρα έχω χωρίσει την ντομάτα μου, τη μία την έχω τρίψει στον τρίφτη για να γίνει ζουμάκι και την άλλη την έχω ψιλοκόψει για να έχει κομμάτια μέσα ντομάτας. Έχω τρίψει στον τρίφτη το κολοκύθι μου, αλλά δεν το έχω βάλει στον blender. Σε περίπτωση που το βάλετε στον blender, τελείωσε η συνταγή. Θα βγάλει πάρα πολύ ζουμί το κολοκύθι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί περισσότερο αλεύρι και το αλεύρι να ξέρετε ότι είναι ο παράγοντας που πραγματικά θα καταστρέψει τη συνταγή μας. Θέλουμε όσο λιγότερο αλεύρι γίνεται. Ένα κρεμμυδάκι, φετούλα, μπέικιν και αλεύρι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ρίχνουμε το αλεύρι σε ένα μπολ μαζί με το μπέικιν και σε περίπτωση που έχετε φαρίνα, δηλαδή αλεύρι με μπέικιν μέσα, χρησιμοποιείτε κατευθείαν φαρίνα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ανακατεύουμε το μπέικιν μαζί με το αλεύρι. Κάνουμε μια ωραία γουβίτσα. Στη γουβίτσα ρίχνουμε την ντομάτα μας που έχουμε τρίψει στον τρίφτη. Την ντομάτα που έχουμε ψιλοκόψει, δεν πήραμε ξαναλέω έτοιμη ντομάτα, πήραμε ντομάτα του κήπου που να μυρίζει ντομάτα. Το κολοκύθι μας που κοιτάξτε εδώ, έχει μηδενική υγρασία, δεν έχει βγάλει ζουμιά γιατί το έχουμε χοντροκόψει στο τρίφτη του τυριού, εκεί πέρα που κόβουμε το τυρί. Κόψαμε το κολοκύθι μας, το κρεμμύδι μας. Θα πάρετε το πιρούνι σας και θα σπάσετε χοντρά κομμάτια τη φέτα εδώ. Γι' αυτό το ήθελα το πιρούνι. Και εδώ και εδώ. Κοιτάξτε πόσο χοντρά κομμάτια το αφήνω. Δεν θέλω ψηλά κομμάτια. Και η φέτα όντως θα απογειώσει τους ντοματοκεφτέδες. Κάνει πολύ πιο έντονη τη γεύση της ντομάτας. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε. Οπότε ρίχνουμε μέσα και τη φετούλα. Και μυρωδικό νούμερο 1. Δυόσμος. Δεν το λυπόμαστε. Βάζουμε δυόσμο στη συνταγή. Εδώ θα βγάλω και ωραία φιλαράκια. Λοιπόν, άλλο μυρωδικό. Λέγε. Ρίγανη. Πολύ ωραίος ο παίχτης. Άλλο. Βασιλικό. Βασιλικό. Πολύ ωραίος ο παίχτης. Άλλο. Θυμαράκι θα πήγαινε, αλλά δεν θα βάλω, γιατί βάλαμε ρίγανη. Είναι το ίδιο πράγμα. Επίσης βάζουμε μαϊντανό για το χρώμα. Εντάξει. Τώρα πάμε να ψιλοκόψουμε όλα τα μυρωδικά μας. Απαραίτητα μυρωδικά για εδώ είναι ο δυόσμος και η ρίγανη βέβαια. Ντομάτα με ρίγανη είναι φανταστικός συνδυασμός και μας θυμίζει η Ελλάδα. Θέλουμε να μας θυμίζει η Ελλάδα συνταγή. Οπότε έχουμε το δυόσμο, έχουμε το βασιλικό μας. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά εδώ είναι μαγεία. Εδώ πέρα βρίσκεται όλη η γεύση της συνταγής μας. Και να χοντροκόψετε τα μυρωδικά ακόμα καλύτερα. Να σας πω την αλήθεια, μην τα ψιλοκόβετε. Εδώ, χοντροκομμένα. Βάλτε τα όλα μέσα. Η φετούλα που βάλαμε είναι ελάχιστη, οπότε χρειαζόμαστε αρκετό αλάτι στη συνταγή και βέβαια η ρίγανη. Εδώ. Να κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που είναι σαν θέαμα. Είναι φανταστικό. Πιπεράκι. Αλατάκι. Δεν το λυπόμαστε. Και το αλατάκι μας. Και τώρα μπορείτε να το κάνετε με το κουτάλι, μπορείτε να τα κάνετε με γάντια. Εσείς τι θέλετε να κάνετε. Εγώ θα βάλω τα γάντια μου για να γίνει πιο σωστά η όλη δουλειά. Θέλουμε το αλεύρι να πάει παντού. Ξαναυπενθυμίζω. Η συνταγή που σας έχω δώσει είναι ακριβώς. Ακόμα και την ντομάτα σας την έχω ζυγίσει για να ξέρετε πόσα γραμμάρια είναι. Γιατί? Γιατί σε περίπτωση που κάνετε κάτι διαφορετικό θα χρειαστεί να βάλετε παραπάνω αλεύρι. Και άμα βάλουμε παραπάνω αλεύρι, τι θα γίνει? Θα χαλάσει η συνταγή μας. Δεν θέλουμε να χαλάσει η συνταγή μας. Κοιτάξτε εδώ, δεν πιέζω πάρα πολύ. Δεν θέλω να βγάλει πάρα πολλά ζουμιά η ντομάτα, το κολοκύθι και όλα αυτά. Ίσα-ίσα ανακατεύω να πάει το αλεύρι παντού, να δέσει το μείγμα, αλλά δεν παραανακατεύω. Δεν θέλω να ξεζουμίσω τα λαχανικά μου. Θέλω τα λαχανικά μου να παραμείνουν ζωντανά μέσα και τραγανά για να έχω δαγκώματα μέσα Καθώς τρώω το ντοματοκεφτέ, να δαγκώνω την ντομάτα, να δαγκώνω το κολοκύθι, να δαγκώνω τα μυρωδικά. Και κοιτάξτε εδώ πόσο φανταστικό που έγινε το μείγμα. Το βλέπετε, αυτό είναι όλο. Ανακατεύουμε και κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να τηγανίσουμε. Πολύ απλά, βγάζω τα γάντια. 1, 2 και είτε το κάνουμε λίγο γκουρμέ, γκουρμέ το κάνουμε έτσι. Παίρνουμε λίγο μείγμα εδώ και φτιάχνουμε ένα ωραίο κενελάκι. Και τηγανίζουμε κατευθείαν. Είτε πλάθουμε με τα χέρια και φτεδάκια και τηγανίζουμε κατευθείαν. Εγώ θα πάω λίγο έτσι με αυτόν τον τρόπο, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολο να ξέρω ότι όλοι μου οι ντοματοκεφτέδες έχουν την ίδια ποσότητα. Κοιτάξτε εδώ. Το λάδι μου δεν καίει πάρα πολύ δυνατά, γιατί θέλω να ψήσω τα λαχανικά μέχρι μέσα-μέσα. Πρέπει να πάρει περίπου 3 με 4 λεπτάκια για να γίνουν οι ντοματοκεφτέδες. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι που να τους τηγανίσω όλους. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω να ρίξω άλλον έναν για να μπορέσω να τους διαχειριστώ. Εδώ. Ρουστικ και ωραία. Και κοιτάξτε. Φανταστική. Το βλέπετε. Το φανταστικό εδώ είναι ότι έχει μείνει ζωντανός ο ντοματοκεφτές. Γιατί όταν πάμε και παίρνουμε κολοκυθοκεφτέδες, ντοματοκεφτέδες και όλα τα υπόλοιπα, πολλές φορές είναι τόσο μασίφ και είναι μία μάζα που ουσιαστικά τρως ένα ζυμάρι. Εγώ θέλω να φάω το καλοκαίρι. Γιατί αυτή είναι μια συνταγή καλοκαιριού. Το καλοκαίρι για να το φάω πρέπει τα λαχανικά να είναι μεγάλα σε κομμάτια μέσα, να μην τα παραψήσω και ουσιαστικά να είναι πάρα πολύ ζωντανά. Λίγο υπομονή μέχρι που να χρυσαφίσουν, να γίνουν αυτά. Θα αφήσω το χαρτάκι να στεγνώσουν, θα φύγει το παραπανήσιο λάδι και θα τηγανίσω όλους τους υπόλοιπους. Θα βγάλουμε και τους τελευταίους μας ντοματοκεφτέδες. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Το μυστικό είναι στο πώς θα κόψουμε τα λαχανικά μας. Χοντροκομμένη η ντομάτα η μία, στον τρίφτη η άλλη, χοντροκομμένο το κολοκύθι και χοντροκομμένα τα μυρωδικά. Και θα πάρετε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Κοιτάξτε εδώ. Πείτε μου άμα ποτέ έχετε φάει έτσι ντοματοκεφτέδες. Φαίνεται η ντομάτα είναι ολόκληρη μέσα και είναι πάρα πολύ τραγανή απ' έξω. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα βγάζει πάρα πολύ μεγάλη μερίδα η δόση. Τίποτα με 2 ντομάτες, κοιτάξτε εδώ, είναι φανταστικό. Μαγικό. Οπότε βγάζουμε 2 πιατάρες και με τι θα σερβίρουμε. Όσο πιο απλά γίνεται. Γιαουρτάκι, για να σπάσει τη λιπαρότητα, επειδή έχουμε κάνει deep fried τους ντοματοκεφτέδες μας. Λίγο πάπρικα και λίγα φρέσκα μυρωδικά από πάνω. Πιο τέλειο φαγητό στον πλανήτη. Πιο τέλειος μεζές. Εδώ. Για τους ντοματοκεφτέδες. Στο μπολ προσθέτουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, baking powder και ανακατεύουμε. Δημιουργούμε μία τρύπα και προσθέτουμε ντομάτα τριμμένη, ντομάτα ψιλοκομμένη, κολοκύθι τριμμένο και κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Σπάμε με το πιρούνι τη φέτα σε χοντρά κομμάτια και τη ρίχνουμε στο μπολ. Χοντροκόβουμε δυόσμο, βασιλικό και μαϊντανό και τα προσθέτουμε στο μπολ. Ρίχνουμε ξερή ρίγανη, πιπέρι, αλάτι και ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις. Δίνουμε οβάλ σχήμα στο μείγμα με 2 κουτάλια και ψήνουμε σε μέτρια φωτιά για 3 με 5 λεπτά για να πάρουν χρώμα. Όταν οι ντοματοκεφτέδες είναι έτοιμοι, τους μεταφέρουμε σε ένα ταψί στρωμένο με απορροφητικό χαρτί. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσει όλο το μείγμα. Για το σερβίρισμα, μεταφέρουμε ντοματοκεφτέδες σε ένα πιάτο. Προσθέτουμε στο κέντρο στραγγιστό γιαούρτι. Ρίχνουμε πάπρικα και προσθέτουμε δυόσμο. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη συνταγή. Εύχομαι πραγματικά να την κάνετε, γιατί είναι ολόκληρο το καλοκαίρι κλεισμένο σε μία μόλις μπουκιά. Παναγία μου.